Ευχαριστώ θερμά για την εισαγωγή. Ευχαριστώ επίσης την οικοδέσποινα που για μια άλλη φορά μας έκανε την τιμή να μιλήσουμε στο ίδρυμα το οποίο αυτή οδηγεί και πιστεύω το οδηγεί με πολύ αποφασιστικό τρόπο και πολύ αποτελεσματικό επίσης τρόπο, κύριε Στασινοπούλου. Άρα η διατροφή μας αποτελεί ένα βασικό στοιχείο, θα τα πει αυτά ο κ. Στοδοσόπουλος, στην πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Αυτό που θα πρέπει τελειώνοντας να πάρετε από εδώ είναι ότι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι ένας καρκίνος ο οποίος μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί με πλήρη ίαση. 10 με 15 χρόνια ο φυσιολογικός βλενογόνος του παχαίου εντέρου, το normal, εκεί το μπλε πινακίδιο, θα πάρει μέχρι να γίνει πολύποδας και ο πολύποδας πρώιμος καρκίνος και προχωρημένος καρκίνος. Άρα έχουμε το χρονικό περιθώριο, παρεμβαίνοντας στην αρχή αυτής της δεκαετίας, να προλάβουμε την εμφάνιση του καρκίνου παχαίου εντέρου. Το ταγκό χρειάζεται δύο. Για να πάθουν λοιπόν καρκίνο παχαίου εντέρου, χρειάζεται να υπάρχουν δύο διαφορετικές συνθήκες. Η μία έχει να κάνει με την προδιάθεση, κληρονομικότητα και μεταβολές στα γονίδια. Η δεύτερη έχει να κάνει με περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίες είναι η διατροφή, πολλές φυτικές ίνες, λιγότερος καρκίνος, πολύ ζωικό λίπος, πολύ καρκίνος, παχυσαρκία, προδιάθεση για καρκίνο παχαίου εντέρου, έλλειψη άσκησης, προδιάθεση για καρκίνο παχαίου εντέρου, το ίδιο το αλκοόλ, το κάπνισμα, η ακτινοβολία και κάποια φάρμακα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Να προλάβουμε να το βρούμε στο στάδιο του πολύποδα και να τον αφαιρέσουμε τον πολύποδα. Να γίνει βιοψία και ανάλογα με τη βιοψία να δούμε αν χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση αυτός ο άρρωστος. Ή τι παρακολούθηση θα κάνουμε σε αυτόν τον άρρωστο. Τι άλλο έχει σημασία? Το οικογενειακό ιστορικό. Μέσα στην οικογένεια. Πρώτου και δευτέρου βαθμού συγγενείς. Είτε για αδενώματα είτε για καρκίνο. Επομένως, θα δούμε με την κολονοσκόπηση. Είναι λίγο ταλαιπωρία. Θέλει προετοιμασία το έντερο. Είναι μια μισή μέρα ταλαιπωρία για τον άρρωστο. Δεν πονάει. Άρα, συνοψίζω. Άμεσα το γιατρό αν έχουμε κάποιο από τα συμπτώματα που ανέφερα, κυρίως το αίμα στα κόκαλα ή διαταραχές των κοινώσεων. Να ξέρετε πάρα πολύ καλά το οικογενειακό ιστορικό όταν θα πάτε στο γιατρό. Δηλαδή να ρωτήσετε, να μάθετε αν κάποιος από τους πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγενείς είχε κάτι που να σχετιζόταν με το παχέντρο. Συζήτηση του ατομικού αναμνηστικού με το γιατρό. Δεν τρεπόμαστε το γιατρό να πούμε όλο μας το ιστορικό. Τι φάρμακα παίρνουμε ή τι δεν παίρνουμε. Δεν πρέπει να κρύψουμε τίποτα. Κανονικό βάρος, όχι παχυσαρκία, άσκηση, στόπ καπνίσματος, στόπ αλκοόλ, μείωση της έκθεσης στην ακτινοβολία και πάνω από 50 χρονών, αύριο το πρωί, ραντεβού για κολονοσκόπηση. Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου προλαμβάνεται και θεραπεύεται.